ιστορική στιγμή, αναπόθεση του βιβλίου στην έκθεση. Το μοναδικό ανέκδοτο μέχρι χθες έργο του κορυφαίου Έλληνα στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη, ο Ανήφορος, παίρνει τη θέση του δίπλα στο χειρογραφό του. Σήμερα είναι ένα παγκόσμιο εκδοτικό γεγονός, η έκδοση του Ανήφορου του Νίκου Καζαντζάκη. Μια ιστορική στιγμή για το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη πήρε σάρκα και οστά στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου που εκδόθηκε και είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο. Μια ιστορική στιγμή, είμαστε πολύ συγκινημένοι που φέρνουμε στο φως αυτό το έργο, όπως επίσης και για όλη την προσπάθειά μας να επανασυστήσουμε τον Νίκο Καζαντζάκη στον 21ο αιώνα. Η λαμπρή τελετή για την επίσημη παρουσίαση της έκδοσης πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά, σηματοδοτώντας το ταξίδι του έργου του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα στο παγκόσμιο λογοτεχνικό στερέωμα. Η συγκίνηση για όσους εργάστηκαν για την ταυτοποίηση του χειρογράφου, την ανάδειξή του αλλά και την έκδοσή του ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Ένα γνωστό άγνωστο, όπως λέμε, μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, ένα μυθιστόρημα το οποίο ο ίδιος συνέγραψε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μέσα από το οποίο περνά όλες του τις σκέψεις για τη μοίρα του κόσμου μετά από τα δεινά του πολέμου. Το έγραψε σε τον τραγικό απόϊχο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του ολοκαυτώματος του Ναγκασάκη και της Χιροσίμα. Και προσπαθούσε με την πένα του, με αυτή την ευαίσθητη και δυνατή πένα, να αποτρέψει μια τέτοια παγκόσμια αναταραχή, με αυτή την φρικτή κατάσταση, την οποία βιώνουμε και σήμερα. Για την ιστορική συγκυρία μίλησαν τόσο η πνευματική δικαιούχος του έργου του Νίκου Καζαντζάκη και ο εκδότης του βιβλίου, ο πρόεδρος του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, αλλά και εκπρόσωπος της περιφέρειας Κρήτης, η οποία στάθηκε αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Με πολύ μεγάλη χαρά συμβάλλει σε αυτό το σπουδαίο γεγονός, την ουσιαστικά έκδοση του σπουδαίου αυτού μυθιστορήματος του μεγάλου κριτικού συγγραφέα του Νίκου Καζαντζάκη, και δείχνει ακριβώς ότι ο λόγος και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη είναι εφήμερος, επίκαιρος και πάντα σπουδαίος. Είμαι απολύτως πεπισμένη στην εταιρεία ότι το κοινό θα αγαπήσει και θα διαβάσει το έργο αυτό, τουλάχιστον όσο αγάπησε και διάβασε όλα τα άλλα έργα του Καζαντζάκη.